Μετά την άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς, το έθνος μας πορεύτηκε μακρά πορεία θυσίας. Στα 400 χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, δοκιμάστηκε σκληρά με τους συνεχείς διωγμούς το πεδομάζωμα τους εξισλαμισμούς. Οι Έλληνες αποδύθηκαν σε διαρκή αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα και τον ανατολίτικο δεσποτισμό, διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα του ελληνικού πνεύματος, που όλα αυτά τα χρόνια σιγόγεγε ως υποψία φωτιάς στις τάχτες της καθημαρμένης πατρίδας. Κατά την προεπαναστατική περίοδο, οι πιο ανυπότακτοι και αδούλωτοι Έλληνες ανέβηκαν στα βουνά και έγιναν κλέφτες. Τα κλέφτικα λιμέρια έγιναν εστίες αντίστασης και ελεύθερης ζωής. Οι Σαρακατσάνοι, ανεξάρτητοι από τη φύση τους και με απέραντη αγάπη για την ελευθερία, εναντιώθηκαν και αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών και όχι μόνο επάνδρωναν ένα μεγάλο μέρος της κλεφτουριάς, αλλά και τροφοδότησαν σε σταθερή και συνεχή βάση τις ένοπλες ομάδες πριν και κατά τον αγώνα της Παλιγενεσίας. Ο Σαρακατσάνος οπλαρχηγός καπετάν Δίπλας ήταν από τις ηρωικότερες μορφές της κλεφτουριάς. Στο βουνό μπήκε σε ηλικία 17 χρονών και στα 21 του δημιούργησε δικό του ένοπλο σώμα. Έδρασε στην Ακαρνανία, στον Ασπροπόταμο και στα Άγραφα. Ο καπετάν Δίπλας ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τον κατακτητή, ποτέ δεν ζήτησε αρματολίκη, ποτέ δεν προσκύνησε Τούρκο Πασά και ποτέ δεν κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τους εκάστοτε κοτσαμπάσιδες και προεστούς. Όλη του τη ζωή την έζησε στο βουνό με το όπλο στο χέρι, πολεμώντας τους κατακτητές. Διακρινόταν για τη σύνεση και το στρατηγικό του μυαλό. Θεωρούνταν μάλιστα ο αρχηγός όλων των κλεφτών. Κοντά του μαθήτευσαν πολλοί Σαρακατσάνοι, αρματολοί και κλέφτες, ώσπου έφτιαξαν δικά τους ένα σώματα. Όπως ο βαφτισιμιός και ανιψιός του Αντώνης Κατσαντώνης, με τα αδέρφια του Κώστα Λεπενιώτη, Γιώργο Χασιώτη και Χρήστο Κούτσικο, καθώς και ο Γιωργάκης Τσόγκας ή Βλαχο Τσόγκας, ο Καραγιαννάκης και η μεγάλη ηγετική μορφή της Επανάστασης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Βρισκόμαστε στα 1805. Ο Αλή Πασάς, από το 1796, έχει κατακτήσει την Άρτα, τη Χιμάρα, την Πρέβεζα. Στη συνέχεια τη Βόλιτσα και το 1803 υπέταξε το Σούδι και εξόρισε τους κατοίκους του. Στην επικράτειά του, η μόνη ελεύθερη περιοχή είναι τα βουνά των Αγράφων. Το σχέδιο του Αλή είναι να περικυκλώσει την περιοχή και να εξοντώσει όλους τους κλέφτες. Ο καπετάν Δίπλας κατάλαβε ότι ο κλειός στενεύει και ότι πρέπει να ενωθούν όλοι οι κλέφτες σε ένα καπετανάτο για να αντιμετωπίσουν τα στρατεύματα του Αλή. Κάλεσε λοιπόν τους καπεταναίους και τα πρωτοπαλίκαρα για να παραδώσει την αρχηγία σε αυτόν που θεωρούσε άξιο διάδοχό του. Όλα είναι έτοιμα για τη σύναξη των καπεταναίων. Thank you.
χέρια του Αγίου Πασά ξεπάστρεψαν το σούλι. Και ο αέρας σε τούτα τα βουνά σαν να ανοιχτεί. Τούτος ο κόμπος δεν είναι από φόβο για τον Τσοχανταρέο, μα είναι απούσα για την άνοιξη που κρατερούμε να δει στην πατρίδα μας και ακόμα δεν έρχεται. Κασόρ, ωραία Κασόρ! Φάνηκε κανένας ωραίος να έρχεται κατά πάνω. Ζυγώνει ο αδερφός μου Λεβινιάς Καβάλας του Τσαρί. Έπεσαν οι φωτιές. 12 συμμαχτά σε κόψη είναι μέσα στους καταπετάνια. Μας δίνανε το πρωί και εσύ στις τυπικά μας. Πάνω. Πάνω ώρα και περισσεύουν. Να είναι καλά το σνάφ μας. Καλώς το Λεπινιώτη! Πώς είσαι, μωρέ καπετάνιο! Κατάλα, παιδί να ρυμίσει! Αδερφέ! Τα περάσματα είναι πιασμένα! Τα καραούλια οι άκρες θα φυλάνε καλά! Αν φανεί Τούρκος, ρουθούνι δεν θα μείνει από βάθος, καπετάνιο! Κάτια, Λεπινιώτη, παιδί μου, να ξαποστάεις! Ε, καπετάνιο, δεν είναι ώρα να κάτσουμε τώρα. Έρχονται οι καπεταναίοι. Ο αδερφός μου Αντώνης καταφθάνει σε λίγο. Ωρε, πώς σας καμαρώνω για την αγάπη που έχετε στον αδερφό σας. Γεια σου, ρε καπετάνιο! Καλώς τον Αντώνη. Ωρε, και τα καταδέρφια που έχω, ρε καπετάνιο. Γεια σου, αδερφέ. Και μια ολόκληρα. Τι φτιάχνεις όλα, καπετανόπλο. Καλά, Αντώνη μου, και καπετάνιο μου εσύ. Απόστασα, Αντώνη μου, πόσο ακόμα να βαστάξω με τα σκέρια τα λίπασα. Τι λες, ρε καπετάνιο, εσύ που λες τρως τα βόλια για ψωμί, σφουβερείς μοναχά με τη δουλειά. Περάσανε τα χρόνια, Αντώνη μου, βάρινα, και τα ποδάρια μου δεν ακολουθάνε. Και τον άκουσα, τον φουριό ανήμερο είναι. Δεν ξέρω το καπετάνιο. Ωραία, καπετάνιο. Μια ζωή που ολένσες φορέσε τούτα τα βλά με τόπλο στο χέρι. Σε ξέρω ακόμα και τα λιψάρια. Τι θα πω γίνουν ώρα χωρίς το κοιαυτός. Να σε καλά, καπετανόπλο. Μα θα κάνουν και τα βουνά και τα θεριά του λόγου χωρίς το κοιαυτό. Έχουν μάξα παλικάρια στην κλεφτουριά και πρώτον και τρανότερον εσένα. Ακούνε τουρκαλβανί κατσαντόι και σκαπετάν σκαρμένοι. Καπετάνιο, είναι που εμείς παλεύουμε για το δίκιο και με τη βοήθεια της Παναγιάς θα τσιλιανίσουμε τους παλιότουρκους. Τι φτιάχνει, ρε καπετάνιο, ρε. Γεια σου, ρε καπετάνιο. Γεια σου, ρε καπετάνιο, δίπλα. Καλώς τον Τζόγκα, το Λεβέντη. Καλώς τον Τζόγκα, το Λεβέντη. Γεια σου, ρε Ξαντώνη. Γεια σου, ρε. Ο γιος της Καλογριάς δεν φάνηκε ακόμα. Του μήνυσα από βραδείς, όπταν με δασγόν κι αυτός. Τι καμπάρια, ρε Τζόγκα, πώς θα φάεις κάτω στο βάλτο. Παλεύω, ρε καπετάνιο. Να δούμε τι θα αποκάνουμε εκείνους τους Γαλβανούς. Γεια σας, ωραία καπετανέ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, ωραία καπετανέ. Καλώς του Γιώργη. Άντε, ρε καπετάν Τζόγκα. Του λέει βλέπω ακόμη κερδικούλας. Γιώργη, του χούι δεν το κόψει, αλλά χαλάει στη Λεβεντιάς και στην Παλικαριάς. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, τι φτιάχνεις, ωραία Βλακοτσόκα. Καλά, ο Τούρκου Σαράδο, ωραία Γιώργη. Όπα, ωραία Τζόγκα, άσε και κανένα Τούρκο για μας, ωραία. Τι χαμπάρια, ωραία Καραϊσκάκη. Πότε στα Τζουμέρκα σε μαθαίνουν πλαλάς, πότε στα Γιάννενα και Ζεράς. Πώς θα πάει ζωή με την Τουρκιά. Ωραία, θα τους πάρω διάλος τη μάνα και τον πατέρα που τσέκανε. Το κέρατό τους στο τράγιο. Δεν θα τους αφήσουμε ωραία σε πλωροκλαρί. Φεριό ανήμερες, ωραία Καραϊσκά. Τα μάτια σπιτάν φωτιές και το στόμα σας τροπελέκια. Μπορεί καπετάνιο η Τουρκιά να είναι τρανίτε, αλλά εμείς όπως βρίσκουμε τις πηδικάμε. Με την πρώτη παταριά, ωραία, να κάνεσαι τα παλιοζάρα, Ωραία πως σας καμαρώνω παλικάρια. Είμαι σίγουρος, μα την πίστη μας στην Παναγιά θα τη λιανίσουμε την Τουρκιά και θα ελευθερώσουμε τον τόπο μας. Να ζήσουν τα παιδιά μας σε τούτα τα άγια χώματα ελεύθερα. Καπετάνιο, γιατί μας μάζεψες όλους μαζί. Καθίστε κάτω, όλοι ωραία παλικάρια. Ακούστε παλικάρια μου, από τότε που έπεσε το σούλι, μόνο τα άγραφα είναι ελεύθερα.
και τα σκέρια του Αλιπασά και του Χανταρέ όλο ανεβαίνουν κατά τα λιμέρια μας. Ο Αλιπασάς έχει βαλθεί να μας χαλάσουν νους. Εδώ ο κίνδυνος θα είναι μεγάλος. Και εμείς θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια, ωραία καπετάνιο. Αντώνη, άμα ο καθένας έχει τον ταϊφάτ, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και τι θες να κάνουμε, ωραία. Θα ενωθούμε, ωραία καπετανή. Θα κάνουμε ένα καπετανάτο. Και πώς θα γίνει αυτό, καπετάνιε. Μίλα ξάστερα. Κάθομαι τώρα καιρό και σου λέμε να φύγω σ' άλλον αδιαφεντεύτα άγραφα. Ξέρετε, είμαι στην κλεφτουριά 50 χρόνια. Από 17 χρονών για νοπέδι βγήκα στο γλαρί. Έχω φάει την παρούτη με το κουτάλι, αλλά απόστασα. Πόσο ακόμα να βαστάξω να ανεβαίνω τις κορφές, το πνευμόνι μου δεν βαστάει. Μιζέρισα ώρα να είμαι μπροστά με την καταλιά και με το καλλιοφύγμα. Μη στεναχωρέ και είσαι καπετάνιο σου τόσο κατάλογο να είσαι καβαλάρης. Τι να τον κάνω το ψαρί είναι πενιότι. Εγώ συμβαίνει καιρό να φύγω το κομμάτι σε έναν από εσάς. Σε ποιο καπετάνιο. Σε αυτόν που έχει το καλύτερο γνώρο στον πόλεμο, στον τόπο, έχει δώσει τις περισσότερες μάχες στον τρανότερο και στον παλιότερο. Εγώ δεν θα τα αφήσω τα άρματα, θα είμαι από κοντά και θα τον ορμηνεύω όπου χρειάζεται. Αλλά όλοι εσείς οι άλλοι θα τον ακούτε και θα κάνετε ό,τι λέει ο καπετάνιος. Ό,τι πεις καπετάνιο. Λοιπόν, παλικάρια μου, το καπετανάτο το αφήνω στον Κατσαντώνη, τον Βαφιστρό, γιατί αυτός είναι ο πιο έμπειρος από όλους σας. Εσύ, Καραϊσκάκη, και εσύ, Τσόκα, κοντά στον Κατσαντώνη, μάθατε τον Λευκοπόλεμο. Σε αυτόν είσαστε πρωτοπαλίκαρα. Εσύ, Λεπενιώτη, και εσύ, Χασόν, κοντά στον αδερφό σας τράνεψα. Έγινατε άντρες. Καπτανδίπλα, εγώ τ' έμαθα το μάθα από σένα. Για να βλάς τώρα βγήκα στο βουνό και εσύ με διάταξες τη τέχνη του πολέμου. Αν είμαι αυτός που είμαι, είμαι χάρη σε σένα. Αντών, στο βουνό βγήκαν άντρες και λιανοπαίδια. Ανούς χάλασε η Τουρκιά. Άλλοι κιώτεψαν και γύρισαν σπίτια. Άλλοι πάλι πήραν γρόσα, φλουριά, φυλαέτια, αρματουλίκια και προσκύσαν. Εσείς όλοι είσαστε άξια παλικάρια. Και εσύ, Αντώνη, ο αξιότερος από όλους. Καπετανιό, είναι μεγάλη η τιμή να κάτω στο πόδι σου. Αντώνη, με σένα το καπετανάτο θα δυναμώσει και θα τρανέψει. Φτάνει όλοι εσείς να είστε ενωμένοι και να ακούτε τον καπετάνιο σας, να κάνετε ό,τι σας λέει. Πέσε, ωραί! Πέσε, για να πέσε! Πέσε, εσύ στο χώρο.
Να ευχαριστήσουμε στο ρόλο του καπετάν δίπλα, Γιάννιος Τσίτσιος, χειροκρότημα. Κατσαντώνης, Γιώργος Καλλιόρας. Καραϊσκάκης, Κώστας Καλτσάς. Τσόγκας, Βασίλειος Ζιγούρης. Λεπενιώτης, Πάνος Σταμέλος. Κασιώτης, Ανδρέας Κάλλος. Σκηνικά κουστούμια, Κωνσταντόπουλος Κώστας. Σκηνοθεσία, Οδυσσέας Κοντζαμάνης. Και στην αφήγηση, η κυρία Φουντούκη Γιάννα. Σας ευχαριστούμε.